Επίσης, εγώ το αφιερώνω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Cooler Τετάρτη 10 Φλεβάρι εδώ πέρα. Σωστά, το είπα 10, δεν έχουμε, ναι. Και γενικά, ξέρεις με το ημερολόγιο, έχω μια άρνηση. Επειδή κάθε μέρα για μένα είναι η ίδια. Κάθε μέρα τι κάνω, ξυπνάω νωρίς, δουλεύω στο σκήνο και κοιμάμαι. Ας πούμε νωρίς. Δώσε! I got a love that keeps me waiting. Έλα, σήμερα θα ροκάρουμε. Δεν έχετε παράπονο. Όλη την εβδομάδα, τη μισή δηλαδή, ακούμε κομματάρες εδώ πέρα. Ακούμε Justin Bieber, ακούμε το Stan, ακούμε την Demi, ακούμε Boys & Noise, ακούμε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα έτσι μες την εβδομάδα. Θα ακούσουμε ροκές και αύριο θα επανέλθω. Βεβαίως, αύριο θα έχουμε τα πάντα και Boys & Noise και Αναστάσιο Ράμο. Τώρα πλέον Αναστάσιο Ράμο σήμερα τραγουδάει. Ο Αναστάσιος το δεύτερο live του στη Γλυφάδα, όποιοι ενδιαφέρεστε υπάρχει παντού στα social media, υπάρχει στη σελίδα του, στη δικιά μου, όπου μπορείτε όπου το πατήσεις βασικά θα το βρεις. Σε πολύ ωραίο μαγαζί στέκι της Γλυφάδας θα είναι ο Αναστάσιος μας εκεί και θα κάνει ένα φοβερό live. Βέβαια, έχω να σου πω ότι σήμερα το βράδυ, αφού πας λίγο και πας και παρακολουθήσεις Αναστάσιο Ράμο, ή μπορείς το κάνεις, όπως θες μπορείς το κάνεις, ή να έρθεις πρώτα εκεί που θα είμαι εγώ. Ναι, δώστε δυνατά. Λοιπόν, σήμερα, τι ξεκινάει σήμερα, τι ξεκινάει Άλεξ σήμερα, μην ψάχνεστε, θα σου πω εγώ τι ξεκινάει σήμερα. Mad Greeks, like στα ελληνικά, like στο ελληνικό τραγούδι, like στις ελληνικές βραδιές, στα πάρτι που ξεκινάνε από σήμερα, σήμερα 10 Φλεβάρι, blog 146 στην Ερυθρέα θα γίνει μακελιό σήμερα, μας δίνει πραγματικά τη θετική του ενέργεια και κάνει ποδαρικό σε αυτό το φοβερό event, ο Χρήστος Μενιδιάτης. Βεβαίως, ναι! Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχω πληροφορίες ότι δεν υπάρχει τραπέζι. Να ξέρετε, εγώ εκεί θα είμαι. 12 παρά θα πάω, θα είμαι εκεί, θα κάνω το ρεπορτάζ, θα παρουσιάσουμε, θα υποδεχθούμε τον Χρήστο, θα γελάσουμε, θα γλεντήσουμε, θα χορέψουμε. Μετά, εγώ η κακομοίρα θα κλάψουμε. Ναι, λοιπόν, θα σου πω γιατί. Θα σου πω το πρόγραμμά μου που λέω μου γλυκό, θα σου και θα το πω τώρα, θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα, α, τι ζωή σου να κάναμε. Ποια ζωή μου, φίλε μου! Ποια ζωή, θα σου πω τη ζωή μου ακριβώ τώρα, πώ θα γίνει η ζωή μου σήμερα. Λοιπόν, για να μην παραπονιέστε ότι κάποιοι δουλεύετε πολύ και γκρινιάζετε, ότι δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου, θα σου πω εγώ το πρόγραμμά μου το σημερινό, να με συμπονέσει, να βάζει εγώ τα κλάματα, να τελειώνουμε. Εγώ σήμερα έχω ξεκινήσει από τι 5 το πρωί, χαρά να ζωή να έχουμε, χαρά να είμαστε, χαρά Θεού, όλα καλά. Κάναμε την εκπομπή μα στο ραδιόφωνο. Ήρθαμε στο μάτι μας εδώ, κάνουμε τη γράφουσαμε μέσα, κάνουμε τη σύνταξή μας, κάνουμε τώρα την εκπομπή μας 3 το μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε τη σύνταξή μας μετά, βέβαια, καταλαβαίνεις. Και θα φύγουμε να πάμε σπίτι, να αλλάξουμε, να κοιμηθούμε, εάν τα καταφέρουμε, 1 με 2 ώρες. Και θα πάμε στην Ερυθρέα που μένουμε στην Αργυρούπολη. Θα ανέβουμε εκεί ψηλά στη θύρα 13. Όχι. Λοιπόν, θα ανέβουμε εκεί ψηλά, να πάμε να γιορτάσουμε Mad Greeks, ελληνική βραδιά. Εγώ πρέπει να μην κοιμηθεί 12 παρά να ξέρει. Τι ώρα θα φύγω, 2-2.30. Αλλά δεν θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στο ραδιόφωνο βεβαίως. Γιατί το ραδιόφωνο είναι στην κάτω Κηφισιά και θα πάω να κοιμηθώ στο καναπεδάκι του ραδιοφώνου. Αυτό το μικρότσικο. Λίγο πιο μεγάλο από αυτό. Θα πάω να. Να, αυτό, μπράβο. Δείξε, Άλεξ μου. Έτσι. Λίγο πιο μεγάλο από αυτό το καναπεδάκι, ευάερο Εβίλιο. Θα κοιμηθώ εκεί. Μου πάνε να πάρω και μια κουβερτούλα, γιατί κάνει λίγο κρύο εκείνη την ώρα, καταλαβαίνει τώρα. Θα κοιμηθώ εκεί και θα ξυπνήσω στις 5. Θα με ξυπνήσουν μάλλον στις 5 παρά αυτή η βάρδια που θα έρθει. Για να ετοιμαστώ να ξανακάνω ραδιόφωνο και να ξαναέρθω μετά εδώ και να ξαναπάω στο σπίτι μου και να ξανασυνεχίσω τη δουλειά μου. Κατάλαβες. Εσύ λοιπόν που είσαι στο σπίτι και γκρινιάζεις και φτύνεις τη μοίρα σου ότι α,
δεν μπορώ να πάω για ένα φαΐ, δεν μπορώ να πάω για ένα σινεμά, δεν μπορώ να πάω να κάτσω να δω το κορίτσι μου. Κοίταξε εμάς, δεις ότι υπάρχουν και χειρότερα στον κόσμο. Ποιος είναι πιο κορίτσι, πιο αγόρι, τι είναι σχέση, τι έχουμε ξεχάσει αυτή τη λέξη, τι είναι προσωπική ζωή, δώσε! Ωραία, γεια σου, Ράκη. Λοιπόν, άφω σας είπα λοιπόν θα γίνει και σήμερα το βράδυ, θέλω να σας ενημερώσω ότι το μαγαζί είναι στη Χαρλάου Τρικούπη 146 στην Ερυθρέα. Για τηλέφωνο κρατήσεων μπορείτε να καλέσετε 210-62-09-680. Πάρτε γρήγορα γιατί είναι πίτα το μαγαζί, γεμάτο, έτσι να ξέρετε. Και για ένα καλλιτέχνη που κατά με, εγώ θεωρώ ότι ο Χρήστος Μενδιάτης έχει ένα φοβερά καθαρό προφίλ, πολύ χαμηλών τόνων καλλιτέχνης και πολύ καλό άτομο, καθώς τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά. Λοιπόν, πριν σας δώσω το θέμα της ημέρας που έχει τα μηνύματα και θα τα διαβάσουμε εννοείται, γιατί επειδή κάνει κρύο, επειδή έχει πάρα πολύ υγρασία και πολύ είστε πολύ σπιτόγατοι και τη βρίσκετε μέσα ή σας αρέσει να πηγαίνετε με την παρέα σας σινεμά ή να παίρνετε το κορίτσι σας ή το αγόρι σας αντίστοιχα και να τρέχετε και στους κινηματογράφους και βλέπετε ταινίες. Θέλω, επειδή η ταινία είναι πολύ ιερό πράγμα, σου λέει τώρα, θέλω να μου πεις πώς την απολαμβάνεις εσύ την ταινία. Τι, γιατί, να σου πω κάτι για τους περισσότερους, η ταινία τι είναι. Να πάω σινεμά, να φάω. Πες τώρα, γι' αυτό δεν πάμε όλοι. Ή σπίτι, άμα είσαι, δεν θα πας στο περίπτερο της γωνίας, να προμηθευτείς μια σακούλα, να, με πατατάκια, συγγνώμη κιόλα, σπουράκια εκείνα με τσοκολάτα, τα ωραία, Αυτό δεν κάνεις. Αν θες την ταινία, την έχεις συνδυάσει με, με τη μάσα. Και όχι με την υγιεινή μάσα, με την junk food. Θέλω λοιπόν σήμερα Facebook, Twitter να μου στείλετε τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς τη βρίσκεις εσύ τώρα, Τίτη, πώς τη βρίσκεις με την ταινία. Σου αρέσουν τα νάτσος που τα βουτάς με στο τσένταρ, που είναι και καυτό το τσένταρ και λιώνει μέσα στο στόμα σου με το υπέροχο αυτό πατατάκι, τι ωραίο! Και μετά κολλάνε τα δάχτυλά σου και κάνεις και τι. Τα γλύφεις και τώρα δεν είναι καθαρά γιατί πιάνω χαρτιά, δεν υπολογιστές, δεν μπορώ να σου κάνω την κίνηση. Και μετά εννοείται πόσο κόσμο έχω δει στο σινεμά, τα κάνει αυτά και σκουπίζεται πάνω του έτσι. Έλα, τώρα σοβαρά, πες την αλήθεια, έτσι γίνεται. Καλά, θα το... έτσι κι όλες εσείς το κάθισμα, κάνουν και έτσι. Λοιπόν, πες το γίνεται έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα τα αναλύσω, θα τα αναλύσω μετά πιο πολύ. Λοιπόν, πατατάκια με τσένταρ, πατατάκια σκέτα, popcorn, ζελεδάκια, που πάνε και παίρνουν μια σακούλα να και σκάνε στο πρώτο πεντάλεπτο και μένει και η σακούλα μετά και μετά δίνουν σε όλη τη σειρά. Μήπως θέλεις. Λοιπόν, να παίξουμε τώρα το βίντεο ή όχι. Μετά, άκου. Εμείς εδώ στο MAD TV φτιάξαμε ένα βίντεο. Το MAD TV εμπνεύστηκε ένα φοβερό app που θα γίνει ανάρπαστο. Ήδη γίνεται ανάρπαστο, να ξέρεις. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε να δείτε ποιο είναι αυτό το app που τέλος πάντων σκέφτηκε η ομάδα του MAD TV. Δώσε Nirvana να τρελαθεί το σύστημα! Αγαπημένο τραγούδι, να ξέρεις. Όποτε το πετυχαίνεις στο ραδιόφωνο, θα ανοίγω τέρμα τσίτα τα γκάρια σου λέει τώρα και κλείνω και τα παράθυρα για να μην λένε καγκούρις. Λοιπόν, επιστρέψαμε αυτή στο κούλερ. Θέλω λοιπόν να δώσετε λίγο βάση και λίγο προσοχή. Τώρα εδώ δεν θέλω λίγο να με ακούσετε πολύ. Πολύ όμως καθαρά, ξεκάθαρα, κάνε λίγο focus. Κοίταξε με, θέλω να σου πω ότι ήρθε το app. Όλα από κοντά, κορέκτορας, τον έκανε λάθος. Love correctors, love correctors. Λοιπόν, άκου δεις τι είναι αυτό το πραγματάκι. Εσύ το σώζει ζωές, ξέρεις, σώζει σχέσεις, σώζει τα πάντα. Γιατί όπως λέει και μέσα στο βίντεο μια τάκα, οι σχέσεις δεν βασίζονται στην ειλικρίνεια πλέον, να ξέρεις. Αλλά πρέπει να σωθούνε, βεβαίως. Τώρα εσύ μπορείς να θες να γράψεις, σου στέλνει τώρα το αγόρι σου, που χου δανείζομαι, ο Άλεξ. Αγάπη μου τι κάνεις και θες να πεις, αϊ παράτα μας και εσύ έχω τόση δουλειά. Το γράφει τα παράτα μας, έχω τόση δουλειά. Αλλά ο λαμπακορέκτορας τι θα κάνει. Θα μεταπίσει το μήνυμα και τι θα γράψει. Τρυποκαριδούλη μου, αγάπη μου, που λείπεις. Τη σώζεις, δεν τη σώζεις τη σχέση. Τη σώζεις. Πάρε λίγο Love Corrector να δεις ένα βίντεο φτιαγμένο εδώ από την ομάδα του MAD TV. Φίλες και φίλοι, ήρθε το MAD App of the Week, ο Love Corrector. Στείλε μας αυτό που πραγματικά νιώθεις για τον άλλον. Βαρεμάρα, απέχθεια, μίσος. Και άσε την τύχη της σχέσης σου στο απόλυτο ερωτικό app. Εσύ ρε παιδί μου, απλά γράψε αυτό που πραγματικά νιώθεις. Και άσε όλα τα υπόλοιπα στο Love Corrector. Άντε ψόφαρε, το βλέπεις! Κοίτα τώρα, είσαι της καρδιάς μου το γραμμένο. Αλλά ας μην πολυλογώ εγώ φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε την ομάδα του app να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Παρακαλούμε, δείτε την ομάδα. Σε όλους μας έχει τύχει μια στραβή. Να γράψουμε δηλαδή κάτι που πραγματικά σκεφτόμαστε κατά καθημερινό μας πρόσωπο. Και να το στείλουμε. Κατά λάθος.
Ο Βαγγέλης μας. Ο Λαυκορέκτορας έρχεται να διορθώσει αυτό το κακό. Κοίτα, βλέπω, ο Βαγγέλης. Η μαγεία της εφαρμογής είναι ότι θα σκέφτονται για εσένα πριν από εσένα. Θα είναι το πιο απαραίτητο app στο κινητό σου. Εγώ χώρισα με δύο κοπέλες που ο Δομήνικος! Ταυτόχρονα. Αν υπήρχε ο Λαυκορέκτορας, θα ήμασταν ακόμα μαζί. Εντάξει. Το μοσαϊκό με ξεπερνάει. Το νούμερο 1 app σε downloads έχει έρθει να σώσει τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου από τη βαρεμάρα, την απέχθεια ή ακόμα και το ξύλο. Α, να και το δικό μου. Αυτή η εφαρμογή είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις το πρωί που θα ξυπνάς και το τελευταίο πριν κοιμηθείς. Θα είναι το πιο απαραίτητο app στο κινητό σου και δεν θα θυμάσαι τη ζωή σου πριν από αυτό. Τι άλλο. Είναι κάτι magnificent και κάτι ακόμα που δεν θυμάμαι. Spectacular. Και φαινόμενα, να πω μια άλλη εφαρμογή που μου αρέσει. Είναι σαν ίδια μαγικό. Ο Λαυκορέκτορας. Μπορείς να το βρεις σε όλα τα καταστήματα. Available in all stores δηλαδή. Η ευτυχία σε μια σχέση δεν στηρίζεται στην ειλικρίνεια. Εδώ. Το κατέβασα κι εγώ. Λεπανάσταση. Έλα δώσω Θεός! Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα app που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις, να κατεβάσεις και θα σε σώσει. Αυτό λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη από την οικογένεια εδώ πέρα και την ομάδα του MAD TV. Όπως είδατε, είδατε βασικά τα αγόρια που παρέλασαν από αυτό το βίντεο. Είναι τα παιδιά μας που δουλεύουν εδώ στο MAD TV. Κάποιοι σε πολύ ψηλές θέσεις, κάποιοι σε οκ θέσεις δικές μας εδώ πίσω. Άλλες κουπίσεις είναι λίγο δεσμεξες, οκ. Δεν πρέχω να σου πω πόσο γέλιο ρίξαμε για να γυρίσουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Αφού ο ένας και μοναδικός Ορέστης, ο κύριος εκεί με το που μοιάζει λίγο με Ταλιμπάν, ο κύριος αυτός, έκανε 300 ώρες να πει μία τάκα και εντωμεταξύ μπήκε πρώτος να μιλήσει και λέμε πω, εδώ θα κάτσουμε σήμερα, δεν θα τα πούμε ποτέ. Τον οποίο αγαπάμε και τιμάμε και τον ευχαριστούμε που συμμετείχε, γιατί έχει φοβερό χιούμορ, ξέρεις, γενικότερα η ομάδα του MAD TV είναι full στην ενέργεια. Είναι φοβερές προσωπικότητες και έχουν πάρα πολύ χαβαλέ και χιούμορ. Είμαι πολύ αγάπη λοιπόν, κατεβάστε το Λαυκορέκτορα. Και εννοείται είχαμε τον έναν και μοναδικό, το άτομο που έκλεισε αυτό το βίντεο, τον μοναδικό Λευτέρη Πονταζή. Λεπανάσταση σου λέει τώρα στα μηνύματα, χαμός! Πες, εσύ το κατέβασες? Το κατέβασες? Α, για να μην αρχίσω. Λοιπόν. Όπως λοιπόν σας είπα, αυτός ο Λαυκορέκτορας και το βίντεο υπάρχει, αν θέλετε να το δείτε και στο site μας και στο MAD TV και στο YouTube, όπου γουστάρετε. Μπορείτε να μας στείλετε και τις ιδέες σας βέβαια, έτσι, για τα επόμενα apps θα φτιάξουμε εδώ πέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Το θέμα σήμερα έχει να κάνει με την ταινία. Γιατί η ταινία, έχουμε πει, είναι ιερή υπόθεση, παιδιά. Ταινία πιο πολύ γουστάρει να βλέπει ο λαός και από το να βγει, και από το να πάει να ψωνίσει, και από το να πάει να κάνει τι θες. Ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Δεν μαζεύεστε σπίτι τώρα 8, 9, 10 άτομα, 15 παρέα να κάτσετε να κατεβάσετε μία ταινία από τα νόμιμα site, έτσι. Λοιπόν, να κατεβάσετε μία ταινία ή να προμηθευτείτε μία ταινία από το Video Club της περιοχής σας. Αυτά τα DVD-α, παλιά ήταν βιντεοκασέτες, αλλά δεν πειράζει, τώρα έχουμε τα DVD-α. Πέσεις τώρα, δεν κάνετε τέτοιες βραδιές. Πού να βγαίνεις τώρα με το κρύο να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά, με την υγρασία, με το νοτιά, αύριο θα έχει 8 μποφόρ σου λέει τώρα, κατάλαβες. Κάθε σαρά στο σπιτάκι σου, παίρνεις την κουβερτούλα σου, αραχτούλης εδώ στην καναπηδιά σου, μισό λεπτό. Αυτό το υπέροχο καναπέ εδώ, δεν πολύ άνετα, για πες. Παίρνεις την κουβερτούλα σου, κάθεσαι εκεί με την παρέα σου, αράζεις, αλλά κάτι σου λείπει ρε παιδί μου, δεν θες μόνο την ταινία. Κάτι σε τρώνε τα χέρια σου, θέλεις κάτι να κάνεις. Δεν γουστάρεις, πώς να σου πω τώρα. Θες κάτι να μασουλήσεις. Και δεν θες σίγουρα να μασουλήσεις μια τσίχλα. Θες να μασουλήσεις κάτι παραπάνω από τσίχλα. Λοιπόν, το θέμα σήμερα έχει να κάνει με το εξής. Πώς γουστάρεις εσύ, βρε κουλεράκι μου γλυκό, να βλέπεις την ταινία σου. Σ' αρέσει να παραγγέλνεις πίτσες με την παρέα σου. Και ξέρεις τώρα, η πίτσα δεν είναι τύπου μια πίτσα μαργαρίτα και μια πίτσα special και έξω από την πόρτα. Η πίτσα σου λέει τώρα έχει εξελιχθεί. Μπορεί να πάρεις πίτσα με ανανά. Μπορεί να πάρεις πίτσα με πεπερόνια, μπορείς να πάρεις πίτσα με λουκάνικα, μπορείς να πάρεις πίτσα με κάτι ρόκια, σιτική και ντοματίνια. Έχει πολύ ποικιλία σου λέει η φάση. Και μετά έχει και το άλλο. Θες λεπτή ζύμη, έχει. Θες παχιά ζύμη, επίσης έχει. Θέλει ζύμη, που στην άκρη εκείνο το σκληρό του θέματος που καμιά φορά πολύ την τρώνε και την πετάνε έτσι. Έχει μέσα τυρί, ωραίο, αυτό το λευκό, δεν μπορώ να πω, θα κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε όλοι τέλος πάντων τυρί έχει. Τι γουστάρεις εσύ, ή θες να φας σουβλάκια. Γουστάζει να παραγγείλεις και το γιαούρτι σκόρδιό σου, να φας και την κρεμμυδίλα σου και την πατάτα στην καντή, να τη βουτήξεις μες στη σως. Και να σου πω κάτι, μου πρώτα ταινία δεν θα δεις. Δώσε δυνατά! In the end, it doesn't...
πώς αρέσει εσένα. Κοίταξε, εγώ με το σουβλάκι, έχω να σου πω. Το έχω συνηθίσει να το βλέπω, μπάλα. Δεν μου κάθεται πολύ με ταινία. Κατάλαβε είναι το θέμα. Δε άμα θες, δεν θα το σουβλάκι, εγώ μαζί σου δεν θα σου πω, αντίρρηση ποτέ. Αλλά εσένα τι σ' αρέσει να κάνεις να βλέπεις ταινία, τι τρως. Κλασικός δικός μου, σ' αγαπώ. Παιδιά, η αλήθεια είναι εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί με ρωτάει εδώ και σε ένα μήνυμα εσένα, Ευαγγελία, μου σ' αρέσει. Νομίζω ότι η ταινία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το popcorn. Το καλαμπόκι, δηλαδή το χράτσα, χράτσα, χράτσα που κολλάει στα δόντια φουλ και μετά στην ταινία είσαι συνέχεια. Έτσι κάνεις. Και μετά βάζεις και τα δάχτυλα στο στόμα να βγάλεις. Τραγική, το ξέρω, ναι, είμαι. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να αναλύσουμε το θέμα. Επιστροφή εδώ στο Cooler, είμαστε κουλεράκια μου γλυκά. Καλό μέσα μεσημέρι, να είμαστε καλά, να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Ένα ωραίο θέμα βλέπω εδώ που σας αρέσει, γιατί μου έχετε απαντήσει όλοι. Αλλά πριν συνεχίσω, θέλω να σας πω ότι η Ολλανδία είναι, όπως ξέρουμε, μια αγγλόφωνη χώρα με τα περισσότερα προγράμματα στα πανεπιστήμια της στα αγγλικά. Που καλύπτουν τέλος πάντων μεγάλο φάσμα επιλογών. Έχει πάρα πολλές επιλογές, θα σας πω ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Γεωργικές, γεωπονικές σπουδές, επιχειρησιακές, οικονομικές επιστήμες, μηχανολογία, ευρωπαϊκές σπουδές. Έχει δίκαιο, οι φυσικές επιστήμες. Έχει θέσεις τώρα σχολές καλλιτεχνών, μουσική επίσης ακαδημία. Ό,τι σ' αρέσει μπορείς να πας και να σπουδάσεις. Αν λοιπόν εσύ τώρα ονειρεύεσαι να πας να σπουδάσεις στην Ολλανδία, θέλω να σου πω ότι υπάρχει η έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων, την οποία αξίζει και να επισκεφθείς, γιατί γενικότερα εκεί μπορείς να πληροφορηθείς, μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να ρωτήσεις, έτσι. Θα είναι Αθήνα, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Φλεβάρι, από τις 12 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ στο Orange Groove, Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7 στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε, μπορείς να πας την Κυριακή, άμα έχεις σχέση, να πας να ρωτήσεις, να ενημερωθείς και αφού αυτό τελειώνει 8, μετά να πάρεις τον καλό στην καλή σου και να πάτε να γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο. Όσο τον γιορτάζετε. Εγώ σας την έχω πει την άποψή μου, θα την πούμε όμως, θα βάλουμε και θέμα για το συγκεκριμένο. Θεσσαλονίκη λοιπόν από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 3 Σεπτεμβρίου. Σας προτείνω να πάτε όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που θέλετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θέλετε να φύγετε είτε στο Λονδίνο, είτε να πάτε εδώ στην Ολλανδία καλή ώρα, είτε να πάτε προς Αμερική μεριά. Όποιοι γουστάρετε να πάτε Ολλανδία, εδώ Ολλανδικά πανεπιστήμια, να πάτε να τα δείτε όλα. Από εκεί πέρα θα ξεκινήσω το θέμα. Θα λέω και εγώ τα δικά μου. Είπαμε για τις πίτσες, είπαμε για τα σουβλάκια, είπαμε για την κλασική σταθερή αξία που δεν είναι άλλη από το popcorn, ρε παιδιά. Που είτε το προμηθεύεσαι έτοιμο. Θα στο πάρω εγώ τώρα τη φάση που καθόμαστε στο σπίτι. Ποιος δεν έχει φτιάξει popcorn που παίρνει το καλαμπόκι από το σούπερ μάρκετ ή από μια κάβα, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι το προμηθεύεται ο καθένας. Και πάντα το φτιάξει το άτιμο. Πόσοι από εσάς δεν έχετε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 9 στο τέρμα ή στο 6 που τελειώνει δικιά σας, δεν ξέρω, με την τελειά μου τελειώσει 9. Λοιπόν, και από κάτω γίνεται ολοκαύτωμα και δεν ανοίγουν ποτέ, δεν σκάνε ποτέ. Και επίσης γίνονται και κατήμαυρα και αρχίζει και βρωμάει η κουζίνα ολόκληρη. Και τι κάνεις, πες την κατσαρόλα πώς είναι. Παλεύεις να πάρεις τα από πάνω, τα οποία είναι και ελάχιστα. Έχεις κάψει τη μισή κατσαρόλα, τι έχεις κάψει πέρα που τα φτιάχνετε στα τηγάνια. Και απλά το πετάς, βρωμάει και η κουζίνα, ανοίγεις τα παράθυρα και μετά ξαναβάζεις τη δεύτερη φουρνιά. Όπου με μαθηματική ακρίβεια σου λέω εγώ τώρα, η δεύτερη θα είναι και η καλύτερη. Σου έχει ζημί! Σου έχει ζημί! Τρώει popcorn! Του έχει ζημί! Λοιπόν, ποιος δεν το έχει πάθει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πας τώρα στον κινηματογράφο που τα έχουν έτοιμα με 3 δόσεις, 4, 5, 6, 7 σου λέω εγώ τώρα δόσεις βουτύρου και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά κοίταξε, στο σπίτι είναι λίγο πιο safe, έχω να σου πω, γιατί αν επιλέξεις να το φτιάξεις πίσω, το φτιάξεις, παιδί μου, με το λαδάκι σου, το ωραίο, το έτσι, το εκείνο, κατάλαβες. Ενώ τώρα, άμα πας έξω να τα φας, θα έχεις και τα υπόλοιπα. Και τα λάδια, και τα βούτυρα, και δώσε πόνο και όλα. Κατάλαβες τώρα. Αυτό. Όπως και να έχει όμως, το popcorn είναι η σταθερή αξία. Εγώ, να ξέρεις, περισσότερες φορές πάω στον κινηματογράφο για το popcorn. Ναι, λέω εντάξει, δεν με νοιάζει τι ταινία έχει. Θέλω να πάω να κάτσω στο σινεμά, θέλω να πάω να κουμπιάσω μέσα στην πολυθρόνα. Και θέλω πρωτίστως να φάω popcorn, τίποτα άλλο. Και να ξέρεις, δεν αφήνω τίποτα εγώ. Τα τρώω όλα. Δηλαδή, άμα είσαι δίπλα μου και περιμένεις ότι εγώ θα σκάσω και θα αφήσω το μισό για να το φας εσύ, όχι. Κάνεις λάθος. Δεν θα γίνει στη δική μου την περίπτωση. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα.
Ανδρέας Πασπαλάκης λέει, Νάτσος με τη Ρήτο, αγαπημένο μου, πολλά φιλιά, Ευαγγελία. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά και από μένα. Παιδιά, να σου πω κάτι, εγώ κοίτα, το Νάτσος με το τυρί δεν το τιμώ ιδιαίτερα γιατί είμαι ποπκορνιακή, είμαι κλασικά. Αλλά άμα περάσεις από το κηλικείο και σου μυρίσει το τσένταρ, δεν μπορείς να αντισταθείς. Έχει τύχει μια φορά, έπαθα μια παράκρουση σε θερινό. Γιατί πήγα και πήρα, παιδιά, δύο κουτιά. Δεν την πάλεψα. Πήρα δύο. Και ξέρεις, το τσένταρ όταν είναι ζεστό, είναι λαχταριστό. Άλλο γλύφεται. Θα μου πω, δεν έχεις δίκιο. Είναι λαχταριστό. Και θες, όπως λέμε, να γλύψεις και τα δάχτυλά σου, ρε παιδάκι μου. Και να σου πω και κάτι. Και θα τα γλύψεις τα δάχτυλά σου, να σου πω, δεν γίνεται να το αποφύγεις. Γιατί όταν βουτήξεις το πατατάκι μέσα στο τσένταρ, κάποια στιγμή το πατατάκι δεν θα σου σπάσει. Θα σου σπάσει. Πόσο σπαστικό να μένει μέσα το πατατάκι μισό και να έχει παπαριάσει από το τσένταρ και εσύ, όπα, να μην μπορείς να το πιάσεις. Δεν σου έχει τυχεί. Εμένα άπειρες φορές. Τι κάνεις αναγκαστικά λοιπόν. Βουτάς τα δάχτυλά σου, θα βυθίζεις μέσα στο τσένταρ και ναι, το απολαμβάνεις. Και γίνεται μετά να μην γλύψεις τα δάχτυλά σου που είναι φουλ μέσα στο τσένταρ. Αλλά ρε πουλάκι μου, μην τα σκουπίσεις πάνω σου. Πάρε μια χαρτοπετσετούλα, ένα υγρό μόνο μαντιλάκι εκεί πέρα, ένα υγρό μαντιλάκι να έχεις. Γιατί στο λέω δεδομένα. Είναι νόμος. Πώς είναι ο τύπος στο τιμόνι που ξύνει τη μύτη του και ψάχνει να βρει δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό γίνεται στο σινεμά. Ο τύπος που θα φάει πατατάκια κατά 99,9% ή θα σκουπιστεί έτσι πάνω του και μετά πιέσει και τα μαλλιά του ή θα το κάνει στον καναπέ. Ή θα το στον καναπέ, τέβησε στο κάθε σφαγή, στο σινεμά. Πες τώρα την αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, μην τρέψε, εδώ τα λέμε όλα στο κουλέ. Έτσι δεν γίνει. Υπάρχει κανένας που, μην κοιτάς τώρα, δεν είναι όλοι σε γεμένο κυκλοφορεί με το μωρό μάτι, λες την τάτα της. Ναι. Πάμε, λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα να αναλύσουμε το θέμα. Φύγαμε! Κομματάρια, δώστε δυνατά. Σενιωρίτα και James, εδώ πω, αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Cooler για τελευταία ενότητα τη εκπομπή μα. Δεν θέλω να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Αλλά είπαμε πολλά σήμερα. Και πέρυσι η ώρα. Είπαμε και το λαβοκορέκτορα. Χαμός μου λαβοκορέκτορα. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω, όπως σας το είπα και χθες και προχθές και δεν θα σταματήσω να σας το λέω, ότι αν εσείς τώρα είστε καλήφωνοι, αν έχετε το μικρόβιο του τραγουδιστή, σας αρέσει η μουσική, άκου λίγο. I'm addicted to you. Να πάτε στο X Factor, βεβαίως. Γιατί ξεκινάει. Αν είστε έτοιμος για συγκλονιστική εμπειρία, φοβερές ερμηνείες, αν έχετε δυναμική παρουσία και προσωπικότητα, γιατί ένας τραγουδιστής δεν οφείλει να έχει μόνο μία καλή φωνή, πρέπει να έχει αυτό που λένε όλο το πακέτο. Έτσι λένε συνήθως. Λοιπόν, το X Factor, λοιπόν, το απόλυτο show έρχεται στον Sky. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να δοκιμάσετε την τι σας, να δηλώσετε συμμετοχή στο www.sky.gr κάθετος X Factor ή να καλέσετε, σημειώστε νουμεράκι, 210-48-00-200 έως και 201. Και που ξέρεις, μπορεί και εσύ να είσαι ο επόμενος τραγουδιστής, το επόμενο είδωλο, το επόμενος, τι να σου πω τώρα, η επόμενη Boys & Noise, ο επόμενος Σάκης Ρουβάς, ο επόμενος Νίνο, δεν ξέρω, ο Βασίλης Καράς, δεν ξέρω, 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 η επόμενη Δέσποινα Βανδύ, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ξεκινάει, ξέρουμε όλοι ο άπαντες ότι ο Σάκης Ρουβάς θα παρουσιάσει και περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ένα show συνδεδεμένο με τον Σάκη Ρουβά. Ξέρουμε ότι εκεί θα είναι και η Ευαγγελία Ραβανή. Ξέρουμε και τους κριτές μας, όπου θα είναι Θεοφάνους, Πεγκιζίνα, Τάμτα και ο Θοδωρής Μαρτίνης από τους Ονειράμα. Και ετοιμάζονται απλά γιατί νομίζω ότι παιδιά, μέσα από τη μουσική όλα είναι πιο θετικά. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους show, όλα θα είναι και καλύτερα. Από εκεί πέρα θέλω να συνεχίσουμε τα μηνύματά σας, γιατί έχει πολλά και θέλω να τα διάσω να ακουστεί και η δική σας φωνή. Συνεχίζουμε την Κυριακή Κόντιζα, λέει, με ζελεδάκια, λέει, γιατί αν έχεις δάκρυ, η ταινία, να έχω, λέει, χρειάζομαι κάτι γλυκό για τη λιγούρα. Βρε, τι μερακλούεις εσύ. Και να σου πω και κάτι, άμεσα τώρα βλέπεις κάτι συγκινητικό και σου έχουν πάρει και λίγο τα ζουμιά. Ωραία. Πού να κάθεις τώρα στη διαδικασία να φας τώρα popcorn και σουβλάκια, δηλαδή θες κάτι γρήγορο. Κρακ, ζελεδάκια, σε καταλαβαίνω. Σ' αγαπώ πολύ, λέει η Ευαγγελία μου, θέλω να έρθω στο στούντιο να σε δω. Να έρθεις όποτε θέλεις. Να μου στείλεις μήνυμα, θα χαρώ και εγώ πολύ να σε γνωρίσω από κοντά, γιατί μας απαντάς κάθε μέρα, είσαι κουλεράκι, συμμετέχεις στην εκπομπή και θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Όποτε θες.
Κατερίνα Κουρκουλιώτη. Εννοείται με πίτες γύρω. Ευαγγελία, είσαι κούκλα, σε λατρεύω. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Μουά! Ω, κομματάρα, δώσε ρε Άγι. Τι παίζει, τι. Για να λίγο μια τάρα κουμπί. Δώσε ρε Άλεξ. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Paris Drum, να σου πω κάτι. Έχω να πω κάτι σε αυτό το αγόρι, πραγματικά. Με έχει σκλαβώσει με αυτά που μου γράφει. Μπορεί να μην απαντάω πάντα γιατί προλαβαίνω, αλλά να ξέρει, το εκτιμώ και ευχαριστώ απίστευτα για όλα τα καλά λόγια που μου γράφει. Αλήθεια. Να είσαι καλά. Αν και αν είναι βράδυ, λέει, προτιμάω το popcorn για πιο ελαφρύ. Αν είναι μέρα, προτιμάω πίτσα. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει καλή παρέα. Και έχει δίκιο, παιδιά. Δεν να σου πω κάτι. Και μόνο σου να δει ταινία. Επίσης νομίζω ότι είναι απολαυστικό. Εγώ εδώ και 2-3-4 χρόνια παλεύω να πάω μια φορά σινεμά μόνη μου, να δω πώς είναι. Πιστεύω θα περάσω τέλεια. Αλλά κάθε φορά που λέω να πάω, θα πάω σινεμά, χτυπάνε τηλέφωνα 4-5-6-7 φορές και όλο και κάποιος έρθει μαζί μου. Οπότε δεν τα έχω καταφέρει. Μάλλον πρέπει μια φορά να πω ότι δεν θα πάω πουθενά. Να πω ψέματα, κάτω σπίτι μου. Για να πάω μόνη μου. Δώσε! Λοιπόν. Το popcorn είμαι και εγώ, λάτρης, φουλ, παιδιά, τα αγαπώ τα popcorn, μπορώ να πάω, τι να σου πω τώρα, πρέπει να με σταματήσεις ή θα σκάσω κάποια στιγμή και έτσι θα καταλάβω ότι πρέπει να σταματήσω. Μαριλού Μαριλού, λέει, πατατάκια, σοκολάτα και αναψυκτικό. Α, εσύ τα έχεις όλα. Φιλάκια σε σένα και σε όλη την ομάδα, Ευαγγελία μου, φιλάκια πολλά πολλά και σε σένα, Μαριλού μου, καλό μεσημέρι. Ωραία τα πατατάκια, μωρέ, αλλά ξέρεις τι σοκολάτα. Δεν την έχω συνδυάσει εγώ με ταινία. Το παγωτό σοκολάτα βεβαίως πολύ ευχαρίστητο στο καλοκαίρι, γιατί όχι να μην το τιμήσω. Του σου παλικάρι μου, ποιος σε μάτια, σε αγάπη μου, του. Λέγω, κάνει, θα σκηματιάσουμε, τα κάνει τρεις συντροφές από τον εαυτό σου γύρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άντζι, Άντζι, χωρίς popcorn, λέει, ταινία δεν γίνεται, θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Λέει και κάποιες φορές, λέει, και η πίτσα δεν είναι κακή. Γεια σου, λέει, Ευαγγελία μου, γεια σου, Άντζι μου, όμορφη και γλυκιά. Ξέρεις τι, εγώ την πίτσα και τα σουβλάκια τα έχω συνδυάσει με μπάλα. Με Euro, με Champions League, με ό,τι θες μπορείς να το στείλεις, με πρωτάθλημα, με οτιδήποτε. Και όταν διαβάζω το διευθυντή, σε παρακαλώ, Δήμινη. Α, έχουμε και αυτό. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα, μπαμ, μπαμ, μπαμ και φεύγω. Καστανή Ραπουντζέλ, όλα μαζί λέει, πλάκα κάνω νάτσος με τυρί, πίτσες, λίγο popcorn και σουβλάκι με brownies. Παιδιά, τι γίνεται, πω. Δώρα, πιτόγυρο, Ιωάννα, popcorn πίτσα. Σοκολάτα, καλή παρέα. Εύη, νοέζερ, γεια σου, Ευαγγελία μου. Πρώτη φορά σου στέλνω, αλλά θέλω να ξέρεις πως σε βλέπω πάντα. Εύη μου, να είσαι καλά, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Να μας στέλνεις κάθε μέρα ή όποτε έχεις χρόνο το πώς μπαίνει από το προηγούμενο βράδυ πάντα. Και εγώ θα φροντίσω να διαβάζω το μήνυμά σου, όποτε δεν με πιάνει αυτή η λογοδιάρεια με πιάνει συνήθως. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ που μας έστειλες, Ευάκι μου γλυκό. Από εκεί πέρα πρέπει να φύγω, όπως καταλαβαίνεις, με διώχνει για ακόμη μια φορά, γιατί πάλι φλιάρισα. Θέλω να σας πω για τον Deadpool πριν φύγω. Το Mad Radio 106,2, το νούμερο ένα ραδιόφωνο, είναι πάντα εκεί στις avant premiere και έχουμε πάει και εμείς, εγώ να σου πω, και έχουμε παρακολουθήσει ταινία, παρουσιάζει αποκλειστικά για εσάς, για τους ακροατές του, την ταινία Deadpool. Σειρά έχει ο Deadpool, λοιπόν, είναι βασισμένο στον πιο αντισυμβατικό ήρωα, διαβάζω εδώ, αντίήρωα μάλλον της Marvel Comics, το Deadpool. Εγώ προτείνω να ακούτε Mad Radio 106,2 καθημερινά, γιατί θα παίξουν πολλές προσκλήσεις. Avant Premiere έρχεται Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ από την Οντεόν και το Mad Radio 106,2 και προτείνω να ακούτε, να είστε οι πρώτοι που θα κερδίσετε προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την ταινιάρα, γιατί εμείς εδώ φροντίζουμε και για τη διασκέδασή σας. Πέρα από τη μουσική σας, λέω να σηκωθώ τώρα. Λέω να σηκωθώ. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Κουκλάκια μου. Λοιπόν, πρέπει. Ναι, λοιπόν. Πρέπει να σας αφήσω. Πρέπει να σας αφήσω και να φύγω. Αύριο θα είμαστε εδώ, Πέμπτη, με νέο θέμα. Πλησιάζουμε στο Αγίου Βαλεντίνου. Πρέξτε τη διάβασα σήμερα. Ότι υπάρχει όντως ο Άγιος Βαλεντίνος και υπάρχει σε μια καθολική εκκλησία κάπου, νομίζω στη Μυτιλίνη. Θα το ψάξω να σου πω. Αυτό έσκασε τώρα, εγώ δεν το ξέρω στην αλήθεια. Και έχει γίνει, λέει, ένα χαμούλης κάπου για στη Μυτιλίνη. Θα το ψάξω για να σου το πω, να ξέρεις. Ωστόσο, θα βάλουμε θέμα εμείς για τον Άγιο Βαλεντίνο. Έτσι, γιατί είμαστε σωστοί. Τι κι αν δεν τον πιστεύουμε εδώ στο Mad TV. Θα τον παίξουμε. Πάμε να φύγουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να μην πέφτετε ποτέ, να μασάτε μία. Και το βράδυ, όσοι είστε κοντά, ελάτε να ακούσουμε Χριστομενιδιάτη. Μουά!